Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Πιάσουν στην ανισορροπία οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ τους αμυντικούς της Δόξας. Η μπάλα πήγε στον Εφρέμ. Έστειλε την σέτα στην περιοχή. Ο Μπάλοκ βγαίνει πρώτος και σημειώνει το 1-0. Με ένα καταπληκτικό γκολ. Δεν ήταν εύκολο. Στον αέρα βρήκε την μπάλα, της έδωσε κατεύθυνση προς τη γωνία της εστίας. Όπως και στο πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων και όπως και στον αγώνα με την Γιαννάπα. Εδώ η σέντρα που γίνεται, δείτε με ποιο τρόπο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αφήνει άγαλμα. Ο Εφρέμ τον σημαδεύει σωστά. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, επαναλαμβάνω. Δύσκολο γκολ από τον Μπάλοκ. Το 1-0, υπάρχει εφορία και ικανοποίηση. Και το ΑΠΟΕΛ επιτίθεται και πάλι με τον Γιώργο Εφρέμ, με προϋποθέσεις και με πολλούς παίχτες. Η πάσα και πάλι προς το μέρος του Μπάλοκ. Και στην περιοχή τώρα το γύρισμα ο Ζαχή, το Αλονεύτης έχει ευκαιρία και θα σημειώσει τόσο απλά το 2-0. Μεγάλο το προβάδισμα του ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται να καθαρίζει την πρόκριση από πολύ νωρίς. Δείτε την φάση από το ξεκίνημα. Πάσα από τον Εφρέμ προς το μέρος του Μπάλοκ. Γύρισμα στην περιοχή. Ο Μωράης μπαίνει στην φάση, ο Ζαχίτ στην συνέχεια δίνει την ασίστ και ο Αλονεύτης τελειώνει. Ομαδική ενέργεια από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Καθόλου άγχος στην συνέχεια, στην προσπάθεια για να προκριθούν στα προημιτελικά. Παλεύει ο Ζάτλ για να μπει και ο Νελσίνιο στη φάση. Ο Ζάτλ θα το πάρει, κάνει μόνος του. Θα επιχειρήσει το σουτ. Το Ρώμο πέφτει στη γωνία, αλλά η μπάλα φεύγει έξω. Ζαχίτ αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Σωτηρίου και ο Εφρέμ έχει ευκαιρία για να σημειώσει τον γκολ. Ντριμπλάρει. Η μπάλα φτάνει στον Μωράης, θα κάνει το σουτ. Βλέπετε ήδη τον Αλονεύτη να κινείται στα αριστερά. Ο Εφρέμ έχει έρθει στα δεξιά. Εδώ έγινε το λάθος και ο Ζαχίτ έχει ευκαιρία για το 3-0. Θα πλασάρει ο Λοΐζου, θα αποκρούσει, θα κερδίσει εκ νέου, θα γυρίσει. Αλλά η μπάλα θα φύγει έξω. Δόθηκε το φάουλο. Παπαφώτης στέλνει την μπάλα στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Η κεφαλιά από κοντά πάνω στον Ρώμο. Το έχασαν μόνοι τους γιατί σημάδεψε συμπαίκτη του. Παραβγάλει και αντεπίθεση για το ΑΠΟΕΛ. Συμμετέχουν ακόμα τρεις παίκτες που απλώνονται στο γήπεδο. Ο Ζαχίτ ζητά μπάλα και υποδέχεται. Ο Αλονεύτης κάνει κίνηση στον κενό χώρο. Ο Μωράης θα πάρει μπάλα, θα πλασάρει. Δεν θα πετύχει γκολ. Παπαφώτης. Φερνάντες. Παπαφώτης, πολύ ωραία ενέργεια στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Θα κάνει και το σούτ, είναι άστοχο. Με αρκετό χώρο δεξιάζει τα μπάλα και παίρνει ο Κασίνη. Έχοντας τρεις επιλογές στην περιοχή, στέλνει τη σέντρα. Κανένα πρόβλημα για τον Σωτηρίου να απομακρύνει. Μπαίνει στη φάση ο Αρτιματάς και κάνει το σούτ. Ζαχίτ από την πάσα του Αρτιματά. Πάσα είναι καλή για τον Αλονεύτη που μπαίνει στην περιοχή. Έχει ευκαιρία το ΑΠΟΕΛ, το γύρισμα από τον Αλονεύτη. Ο Μπάλοκ θα σημειώσει το 3-0. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα στο 67ο λεπτό. Από την ασίστ του Αλονεύτη. Και κάνει και ένα καλό δώρο στον εαυτό του αφού αύριο κλείνει τα 23 του χρόνια. Εδώ η πάσα από τον Αλονεύτη. Έρχεται από πίσω ο Μπάλοκ και σημειώνει ένα από τα πιο εύκολα γκολ στην καριέρα του. Απέναντι από το τέρμα έχοντας την εστία και σχεδόν εξουδετερωμένο τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δυνατό πλασέ. Σημειώνει το 3-0. Έχουμε αυτή την αντίδραση από τον Λοΐζου. Η Δόξα τώρα στην επίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις. Βγαίνει ο Ρώμο και αποκρούει την μπάλα. Το απόλυμε τον Αλονεύτη. Με καλές προοπτικές αυτή η επιθετική προσπάθεια. Στέλνοντας απέναντι. Κατέβασμα προς το μέρος του Εφρέμ. Κράτησε την μπάλα ο Γιώργος Εφρέμ, ελευθερώθηκε και έκανε το σουτ. 2 λεπτά τελικά ο χρόνος καθυστέρησης. Ο Αλονεύτης βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Εφρέμ. Αμέσως το σουτ, απόκρουση από τον Λοΐζου. Έχω η καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Έμπα τώρα και πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.